Τώρα, απλοί πολίτες κατακλείζουν κυρίες και κύριοι από το πρωί το Σύνταγμα και το σημείο όπου ο 77χρονος συνταξιούχος έδωσε χθες τραγικό τέλος στη ζωή του. Στη γειτονιά του, οι φίλοι του ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη. Παρόλο που σύμφωνα με τις τελευταίες μαρτυρίες και θα τις δούμε στο ρεπορτάζ, ο συνταξιούχος φέρεται να έχει εκμυστηρευτεί την πράξη του. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Σύνταγμα. Θα συνδεθούμε σε λίγο να δούμε προηγουμένως το ρεπορτάζ. Εγώ θα πάω στη Βουλή, είπε. Και θα ρίξω μια πιστολιά. Δεν το πίστεψα. Το έκανα και παρατήρηση. Δεν ήταν σωστό. Ο κύριος Θήμιος από τη γειτονιά της Πανόρμου, συγκινημένος, θυμάται τις τελευταίες κουβέντες του φίλου του πριν γράψει το τραγικό σημείωμα που βρέθηκε στην τσέπη του. Όπως μας αποκαλύπτει, την πράξη του την είχε εκμυστηρευτεί. Ήξερε τι ήθελε και ήξερε τι έκανε. Και έκανε αυτό. Μου το είπε και το έκανε. Μέσα σε λίγες γραμμές, η κόρη του 77χρονου περιέγραψε τον πατέρα της. Η συγκεκριμένη πράξη του τέλους είναι μια συνειδητή πολιτική πράξη, απολύτως συνεπής με όσα πίστευε και έπρατε όσο ζούσε. Στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, σκοτώνουν τα αυτονόητα. Για κάποιους, για τα πεισματάρικα παιδιά της χήμερας, σε μια τέτοια κατάσταση η αυτοκτονία μοιάζει αυτονόητη, όχι σαν φυγή, αλλά σαν κραυγή αφύπνισης. Το χθεσινό τελευταίο χειροκρότημα για τον 77χρονο συνταξιούχο ακολούθησε ο βουβός πόνος. Δεκάδες καντήλια αναμένα γύρω από το δέντρο που άφησε την τελευταία του πνοή. Από το πρωί απλοί πολίτες άφηναν ένα λουλούδι και λίγα λόγια καρδιάς σε ένα κομμάτι χαρτί. Μέσα σε λίγη ώρα το δέντρο καλύφθηκε από τα μηνύματα των πολιτών. Λευτεριά, δικαιοσύνη ή θάνατος. Η ψυχή που κοιμάται είναι νεκρή και τα πράγματα όπως φαίνονται δεν είναι. Θυσιάστηκε για την κατάσταση της χώρας τώρα. Δεν πας και βάζανε μυαλό δηλαδή αυτή, αλλά λίγο δύσκολο να βάλανε μυαλό. Και διαμαρτυρόταν για τη σύνταξή του. Πλήρωνε 40 χρόνια και του λένε έλα εδώ τα μισά. Από πού? Η είδηση της αυτοκτονίας του συνταξιούχου φαρμακοποιού έκανε το γύρο του κόσμου. The 77-year-old man had shot himself in broad daylight. The latest casualty of the economic hard times. Τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό εξέφρασε και ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Τζέρι Ράις. Το γύρο του κόσμου όμως έκαναν και τα επεισόδια που προκλήθηκαν. Nearby, quiet reflection. Την ώρα που απλοί πολίτες θρηνούσαν, κάποιοι άλλοι κατέστρεφαν. Throwing Molotov cocktails and stones. There was little the police could do to calm nerves. Η πλατεία Συντάγματος για άλλη μια φορά παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ συγκρούστηκαν με κουκουλοφόρους που προσπάθησαν να σπάσουν τζαμαρίες ξενοδοχείων. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 3 άτομα, ανάμεσά τους και μία δημοσιογράφος. Σύνδεση λοιπόν τώρα με την πλατεία Συντάγματος και τον Δημήτρη Καραστεφανή για να δούμε την εικόνα που επικρατεί τώρα. Είχαμε κόσμο που συγκεντρώθηκε νωρίτερα. Βλέπω τώρα, Δημήτρη, ότι δεν υπάρχει αρκετός κόσμος στο Σύνταγμα, στη μνήμη του 77χρονου αυτόχειρα για δεύτερη μέρα. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά άνοιξε λεωφόρος Αμαλίας και το κέντρο της Αθήνας, ενώ βλέπετε στους δέκτες σας τους αστυνομικούς οι οποίοι έχουν παραταχθεί επάνω ακριβώς από τον σταθμό του μετρό, που να σας πω ότι είχε κλείσει από τις 5 το απόγευμα για λόγους ασφαλείας. Αυτήν την ώρα στην πλατεία Συντάγματος βρίσκονται περίπου 150 με 200 άτομα, ενώ νωρίτερα οι συγκεντρωμένοι ξεπερνούσαν τους χίλιους που συγκεντρώθηκαν από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος για μία ακόμη μέρα για να διαμαρτυρηθούν για τους λόγους, για εκείνους τους λόγους που οδήγησαν τον 77χρονο στην αυτοκτονία. Να σας πω ότι δεν έλειψαν ουσία και τα επεισόδια νωρίτερα, καθώς η εντολή ήταν να βιάσει η λεωφόρος Αμαλίας και οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πολίτες και καταγγελίες αλλά και συναδέλφους, χτυπούσαν αδιακρίτως για να αδειάσουν την πλατεία. Δέχτηκαν κάποια αντικείμενα, ενώ έκαναν και ρήψεις χειροβομβίδων κρότου λάμψης και μερικών χημικών, προκειμένου να αδειάσουν την πλατεία. Μάλιστα, έχουν χτυπήσει και φωτορεπόρτερ που καλύπτουν τα γεγονότα. Αυτά από γιατί, την πλατεία, Δημήτρη, γιατί δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση? Γιατί είχε κλείσει για 3 ώρες περίπου η Αμαλίας και για λίγο κόσμο, από ό,τι φαίνεται, δόθηκε εντολή να αδειάσει η πλατεία. Να σας πω ουσία ότι από τις 5 η ώρα το απόγευμα είχαν μπει κάγκελα κατά μήκος του αγνώστου στρατιώτη και μάλιστα μπρος και πίσω υπήρχαν άνδρες των ΜΑΤ, περισσότερες από 10 δημιουργίες των ΜΑΤ.
Δεν ήθελαν επουδενή να γίνουν τα ίδια με τα χθεσινά, καθώς εχθές είχαμε 8 έως 10 προσαγωγές αλλά και 3 τραυματίες. Έγιναν κάποια επεισόδια, πολύ περισσότερα από ό,τι σήμερα, και ήθελαν να πάρουν τα μέτρα σήμερα να μην γίνει το παραμικρό. Όμως η μία κίνηση που έκαναν οι αστυνομικοί να καθαρίσουν την Αμαλία προκειμένου να ανοίξει το κέντρο της Αθήνας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Βλέπετε πώς είναι παρατεταγμένα τα ΜΑΤ ακριβώς πάνω από το μετρό. Σε ευχαριστούμε πολύ.